Δραματικά είναι τα στοιχεία στην Ελλάδα, καθώς 1.500 ασθενείς χρήζουν μεταμόσχευσης κάποιου συμπαγούς οργάνου. Μόλις το 15% αυτών μεταμοσχεύεται κάθε χρόνο, ενώ το 10% πεθαίνει πριν προλάβει να μεταμοσχευτεί. Και μπορεί ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων να έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, όμως η Ελλάδα βρίσκεται στα χαμηλότερα ποσοστά μεταμοσχεύσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή είναι η οδυνηρή πραγματικότητα για τους συνανθρώπους μας που εξαρτώνται από ένα μόσχευμα. Στη χώρα μας ο αριθμός δωρητών οργάνων σώματος είναι σχετικά μικρός και θέλουμε να τον πολλαπλασιάσουμε. Όχι να τον αυξήσουμε, όχι να τον διπλασιάσουμε. Θέλουμε να τον πολλαπλασιάσουμε. Διότι έχουμε την επιστημονική δυνατότητα για πολλές μεταμοσχεύσεις σε αιτήσια βάση. Από το Ηράκλειο, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο, ξεκινά καμπάνια ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση των πολιτών, αναδεικνύοντας τη σημασία της δωρεάς οργάνων ως κορυφαίας πράξης ανιδιοτέλειας, ανθρωπισμού και αγάπης. Τα όργανα, όταν έρχεται η ώρα της μεταμόσχευσης, εάν δεν χρησιμοποιηθούν, μετά από μερικές ώρες, σύπονται. Σαπίζουν δηλαδή. Άρα δεν έχουμε κανένα λόγο να μην προχωρήσουμε προς αυτήν την αλτρουιστική πράξη. Ο Έλληνας μπορεί να ευαισθητοποιηθεί αρκεί να ενημερωθεί. Είμαστε λοιπόν στην ενημέρωση προκειμένου να έχουμε την ευαισθητοποίηση, διότι έτσι θα σωθούν ζωές. Μια διαδικασία που πρέπει να μεταξελιχθεί σε κουλτούρα, κάτι που απουσιάζει συνολικά. Ωστόσο όμως θέλω να πω ότι η Κρήτη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις ανάλογα τον πληθυσμό της σε δωρεές οργάνων και αυτό περιποιεί τιμή για τον τόπο μας. Και επειδή ο κόσμος δεν θα αλλάξει με τη γνώμη μας αλλά με το παράδειγμά μας, οφείλουμε όλοι να αγκαλιάσουμε αυτή τη σπουδαία πρωτοβουλία. Γιατί δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα ανιδιοτέλειας, προσφοράς και αληθινής αγάπης από τη δωρεά οργάνων. Σε όλους αυτούς λοιπόν που είπαν αυτό το βαρύ ναι και στις οικογένειές τους αλλά και στους γιατρούς που πραγματοποιούν άθλους, οφείλουμε να πούμε ένα μεγάλο μπράβο και ένα ευχαριστώ. Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε σχετική εκδήλωση παρουσία του Προέδρου του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιο Εξαδάκτυλου, ο οποίος καλεί τους πολίτες να γίνουν δωρητές οργάνων. Δίνουμε το παράδειγμα πρώτοι εμείς, γινόμαστε εμείς πρώτοι δωρητές οργάνων σώματος και καλούμε όλους να γίνουν δωρητές οργάνων. Γιατί μία μεταμόσχευση είναι δώρο ζωής και όλοι μαζί πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να γίνονται όσο το δυνατόν περισσότερες μεταμοσχεύσεις στη χώρα μας, γιατί είμαστε πίσω. Ενισχύουμε την προσπάθεια του Ιατρικού Συλλόγου. Και ο Αλέξης Καλοκαιρινός πήρε την απόφαση να γίνει δωρητής οργάνων. Και εγώ την πήρα αυτή την απόφαση και έγινα δωρητής οργάνων. Και αισθάνομαι καλά με αυτό. Και νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να το σκεφτούμε. Ενθαρρύνω όλους να έρθουν να μας συναντήσουν, να γίνουν μαζί μας δωρητές οργάνων. Και στην Κρήτη, συγγενείς με μεγαλείο ψυχής υπερβάλλουν τον πόνο, γεφυρώνοντας τη ζωή με τον θάνατο, με το νησί μας να βρίσκεται διαχρονικά στις πρώτες θέσεις προσφοράς μοσχευμάτων.